Κύριε Κίκα, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μαζί σας θα παραμείνουμε στο πεδίο της πολιτικής, αλλά διά της ιστορίας αυτή τη φορά, όχι απλώς για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Σας κινητοποιούσαμε, κύριε Κίκα, διότι αυτό το καιρό διαπιστώνουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παραγωγή ντοκιμαντέρ με αφορμή τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την συνομιλία αυτή με το βασικό ερώτημα: γιατί η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ κάνει μια τέτοιου τύπου αναφορά στην επέτειο της Επανάστασης? Ναι, κοιτάξτε, η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για το 1821 έρχεται να προσθεθεί σε μια γενικότερη σύμβολη του κόμματος μας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στην ανάδειξη του περιεχομένου καθώς και των διδαγμάτων της Επανάστασης μέσα από μια σειρά πρωτοβουλίες, θα λέγαμε, όπως εκδηλώσεις, αρθρογραφία, ειδικές μελέτες, εκδόσεις και βεβαίως αξιοποιώντας και τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και με τη δημιουργία ντοκιμαντέρ. Φυσικά το κόμμα δεν καταπιάνεται για πρώτη φορά, να το πούμε αυτό, με το 1821. Έχει μεγάλο παρελθόν σε αυτό, βέβαια. Ούτε βεβαίως το αντιμετωπίζουμε συγκυριακά, μουσιακά, στήρα επαιτειακά, αν θέλετε. Το εναντίον, το ΚΚΕ καταπιάστηκε διαχρονικά με το 1821, προσπαθώντας με τις όποιες βεβαίως αδυναμίες του κάθε φορά να αντλήσει συμπεράσματα για το πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, αλλά και έμπνευση για τις σύγχρονες προποίησεις των καιρών μας. Με αφορμή βεβαίως τα 200 χρόνια της Επανάστασης, έχει υπάρξει ένας πραγματικός καταιγισμός, όπως γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος και οι ακροατές σας, παρεμβάσεων γύρω από το περιεχόμενο και τα μηνύματα του 21, τι ήταν, τι σήμαινε τότε και κυρίως για το τι σημαίνει στο σήμερα. Έτσι και εμείς με τον ντοκιμαντέρ, ή μάλλον και με τον ντοκιμαντέρ, ευελπιστούμε και επιδιώκουμε από τη μεριά μας να συνδράμουμε στη γνώση και την ιστορική συνείδηση της Επανάστασης σε μια αρκετά διαφορετική οπτική από την κυρίαρχη, έχοντας το επίκεντρο την κίνηση της ιστορίας και του πρωταγωνιστές της. Γι' αυτό και προσκαλούμε και τους πάντες και με ευκαιρία και το βήμα που μας δίνεται, ανεξαρτήτως βεβαίως του τι πώς μπορεί να τοποθετούνται πολιτικά, να δουν τον ντοκιμαντέρ, να προβληματιστούν, να συμφωνήσουν και να διαφωνήσουν βεβαίως. Αλλά γόνιμα είναι περίεργο, ναι, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση πάντως πιστεύουμε πως πολλά και χρήσιμα εν πωλής και πρωτόγνωρα θα αποκομίσουν από αυτό, οπότε για μια ακόμη φορά θα θέλαμε και από το βήμα που μας δίνεται να προσκαλέσουμε όλους και όλες να το παρακολουθήσουν. Κύριε Κίκα, η αναφορά του Κομμουνιστικού Κόμματος στην σημασία της Επανάστασης του 21 και του περιεχομένου της κοινωνικού, εθνικού κλπ. Υπήρξε ένα στοιχείο, διαχρονικά αναφέρομαι ιστορικά, δηλαδή ένα στοιχείο και της δικής του αναλυτικής ορίμανσης. Θέλω να πω ότι από τη διάσταση απόψεων μεταξύ του Γιάννη Κορδάτου και του Πέτρου Πικρού στην προπολεμική φάση, μέχρι σήμερα η επιστημονική προσπάθεια την οποία έχει καταβάλει το ΚΚΕ για αυτό το σκοπό έχει εξελιχθεί και η ίδια. Η μελέτη του, η προσοχή με την οποία αντιμετωπίζει αυτό το γεγονός. Πώς προσεγγίζετε σήμερα την έννοια της Επανάστασης και το περιεχόμενο της? Ναι, κοιτάξτε, προφανώς η ιστορική έρευνα προχωράει. Τίποτα δεν παραμένει στατικό και είναι καλό να μην παραμένει στατικό. Η στατικότητα είναι και ένα δείγμα το ότι και η σκέψη δεν προχωράει μπροστά. Δεν είναι καλό πράγμα. Έτσι, πρέπει να υπάρχει μια εξέλιξη και μια ωριμότητα στα πάντα. Καλώς εννοούμενη βεβαίως, δίχως να σημαίνει και ότι η αναθεώρηση αυτή καθ' αυτή αποτελεί και αυτό σκοπό. Ναι. Δεν είναι, πώς το λένε, κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται για να γίνεται, να το πω έτσι. Ναι, μέσο είναι, δεν είναι σκοπός. Βεβαίως. Εμείς αντιμετωπίζουμε την ιστορία εξετάζοντας το γενικότερο πλαίσιο των κοσμογονικών αλλαγών, αναφερόμενοι τώρα στο 21, έτσι, που συντάραξαν τις κοινωνίες των ανθρώπων στα τέλη του 10ου και αρχές του 19ου αιώνα. Μια εποχή όπου ο παλιός κόσμος των βασιλιάδων και των ευγενών παρήκμαζε, ενώ μια νέα κοινωνική δύναμη, η αστική τάξη, δηλαδή η τάξη των εμπόρων και των καραβοκυραίων, για να μην μένουμε στην ορολογία δηλαδή, εισέρχονταν δυναμικά στο προσκήνιο της ιστορίας.
εκδικώντας επιτακτικά να λάβει τη θέση της αυτή, όχι μόνο με τις ιδέες της που εφορούνταν, δηλαδή το διαφωτισμό, αλλά με ρήξεις και με επαναστάσεις. Έτσι βλέπουμε την επανάσταση του 21 ως γέννημα θρέμα της ίδιας της εποχής της, μιας εποχής αστικών επαναστάσεων στην Αμερική, στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και αλλού. Και βέβαια βλέπουμε την εποχή, αλλά βλέπουμε και τις κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες πρωτοστάτησαν αυτή. Καταπιανόμαστε στο ντοκιμαντέρ, για παράδειγμα, για το πώς αυτές οι κοσμογονικές αλλαγές επηρέασαν αυτή τη δικιά μας γωνιά του κόσμου. Για το πώς ο ελληνικός στόλος πενταπλασιάστηκε, τα πώς τα εμπορικά δίκτυα των Ελλήνων απλώθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη, φρικίζοντας την ελληνική αστική τάξη της εποχής με πλούτο και δύναμη. Πόσο μεγάλωνε τόσο ασφικτιούσε μέσα στον παλιό κόσμο της Οθωμανικής Φεουδαρχίας, που και αυτή από καιρό είχε μπει σε μια φάση παρακμής. Κατόπιν βλέπουμε το πώς η οικονομική άνοδος επέφερε την πνευματική ακμή με την ίδρυση σχολείων, την τύπωση βιβλίων, και το πώς η κοινωνική προβληματική του διαφωτισμού οσμώθηκε με την εθνική αφύπνιση, παράγοντας τα πρώτα επαναστατικά συγκριτήματα, κινήσεις, οργανώσεις, με κορυφαία βεβαίως τη Φιλική Εταιρεία. Βλέπουμε επίσης το πώς το επαναστατικό ρεύμα κατάφερε να παρασύρει όλα τα εμπόδια που έβαζαν μπροστά της τα διαφορετικά συμφέροντα των κοινωνικών δυνάμεων της εποχής, αλλά και ο αρνητικός διεθνής συσχετισμός, δίνοντας σάρκα και οστά σε ένα όνειρο που πολλοί, αν θέλετε, θεωρούσαν τότε άπιαστο, ουτοπικό ή ακόμα και επικίνδυνο. Και επικίνδυνο, έτσι. Βέβαια. Καταπιανόμαστε φυσικά με τις συγκρούσεις στο εσωτερικό του επαναστατικού στρατοπέδου και τον πραγματικό τους χαρακτήρα, που δεν είχε να κάνει με αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε καμιά φορά το κακό μας στο κεφάλι της ελληνικής φυλής, αλλά με υπαρκτές αντιθέσεις. Φυσικά. Βεβαίως, ριζωμένες μέσα στην κοινωνία την προεπαναστατική εποχή. Την Οθωμανική, έτσι. Ναι, που εκδηλώθηκαν βεβαίως και στην Επανάσταση. Φυσικά. Και υπήρξαν, αν θέλετε, και απαραίτητες προκειμένου να επικρατήσει το καινούριο. Οι συγκρούσεις αυτές που ονομαστήκαν εμφύλοι, παρεπιπτόντως, να σημειώσουμε γιατί έχει μια σημασία αυτό, υπήρξαν τυπικό γνώρισμα όλων των αστικών επαναστάσεων της εποχής και όχι βεβαίως κάποια ελληνική ιδιαιτερότητα. Να πούμε ότι βέβαια ο χαρακτήρας της Επανάστασης δεν ήταν μόνο κοινωνικός, έτσι, ήταν σαφέστατα ταυτόχρονα και εθνικοπελευθερωτικός, εφόσον στρέφονταν εναντίον μιας αυτοκρατορίας όπου κυριαρχούσε ένας διαφορετικός γενοφιλωτικός πληθυσμός, ο Οθωμανικός. Και μάλιστα ήταν ακριβώς και το γνώρισμα αυτό του εθνικοπελευθερωτικού χαρακτήρα και του στίγματος της Επανάστασης που κατάφερε να συστρατεύσει, να συσπυρώσει και πολύ ευρύτερα κοινωνικά στρώματα στην υπόθεση της Επανάστασης. Κύριε Γκίκα, το γεγονός ότι η Επανάσταση έχει ανάμεσα σε άλλους ασφαλώς, ανάμεσα σε άλλες πηγή πνευματικής έμπνευσης το διαφωτισμό, σημαίνει ότι τοποθετείται και το ίδιο το ιστορικό γεγονός, αλλά τελικώς και το ελληνικό κράτος που δημιουργείται από αυτό τοποθετείται στο δυτικό κόσμο. Το λέω αυτό σε συνάρτηση επίσης και με το γεγονός ότι και στη Ρωσία, ας πούμε, οι δεκεμβριστές που εστράφησαν κατά της τσαρικής απολυταρχίας πάλι το διαφωτισμό είχαν στο μυαλό τους. Μια δυτικότροπη αντίληψη δηλαδή είχαν για τη λειτουργία του πολιτεύματος, είχαν ως προοδευτικό στοιχείο της εποχής. Ναι, επιτρέψτε μου, δεν ήταν τόσο, αν θέλετε και αν μου επιτρέπετε, μια αντιπαλότητα ή μια διαφορά μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Ήταν μια διαφορά μεταξύ ενός παλιού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας, το οποίο με πολιτικούς όρους αναφερόμαστε σε αυτό ως φεουδαρχία, και ενός νέου τρόπου οργάνωσης, ο οποίος αναπτύχθηκε μέσα στα σπάργανα του παλιού, το οποίο ονομάζουμε πολιτικά, με πολιτικούς όρους, καπιταλισμό, ναι. Έτσι αυτές οι αστικές σχέσεις. Αστικό κοινοβουλευτισμό, ναι. Μπράβο. Οι οποίες αναπτύχθηκαν κυρίως μέσω αρχικά του εμπορίου και αργότερα με τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία και ούτω καθεξής. Οι οποίες γεννήθηκαν μέσα στα σπάργανα του παλιού, αλλά όσο αναπτύσσονταν τόσο περισσότερο περιορίζονταν μέχρι να φτάσουν στο σημείο που ασφικτιούσαν και έπρεπε να σπάσουν τα δεσμά του παλιού του κόσμου. Και αυτό βεβαίως έγινε με ρήξεις και με επαναστάσεις.
Αυτή λοιπόν είναι η εποχή τότε στα τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα και αυτές οι κοσμογονικές αλλαγές, αν θέλετε, με διαφοροποιήσεις βεβαίως από περιοχή σε περιοχή του κόσμου, συμβαίνουν λίγο πολύ ταυτόχρονα και παίρνουν μπορεί και έναν αιώνα, να σας το πω έτσι, μέχρι να αναφερθούν σε όλο τον κόσμο. Αλλά η ελληνική περίπτωση, για παράδειγμα, είναι από τις πρώτες που συμβαίνει δηλαδή εκεί μαζί λίγο μετά τη γαλλική και ταυτόχρονα λίγο πολύ με την ισπανική, την πορτογαλική και την ιταλική. Μάλιστα η επανάσταση στο Βέλγιο γίνεται το 1830, δηλαδή λίγο αργότερα. Λίγο μετά, ναι. Ναι, αλλά είναι από τις πρώτες ακριβώς επειδή η ελληνική εμπορική και πώς να το πω, εφοπλιστική τάξη, η αστική τάξη δηλαδή της εποχής, είναι από τις πιο ανεπτυγμένες. Ναι, και πλούσια, πλούσια. Είναι πλούσια, έχει τεράστια οικονομική δύναμη, η οποία όπως είπαμε πριν ακολουθείται, πάει χέρι-χέρι με μια πνευματική δύναμη και μια πνευματική αφύπνιση και εθνική αφύπνιση, οσμώνεται δηλαδή το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας, της εθνικής συνείδησης και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και προηγείται και η εθνική αφύπνιση των Ελλήνων των υπολείπων βαλκανικών λαών. Ναι, και οι οποίοι χρειάστηκαν και αυτοί χρόνο και το αλήθες είναι ότι παραδειγματίστηκαν και από την... Δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη έμπορος, για παράδειγμα, εκείνη την περίοδο ταυτίζεται στα Βαλκάνια με τη λέξη Έλληνας. Ούτε είναι τυχαίο ότι στις εμπορικές σχολές των Βαλκανίων η γλώσσα του εμπορίου που διδάσκεται είναι τα ελληνικά. Ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι άλλης καταγωγής, είναι Βούλγαροι, Σέρβοι κτλ. Αλλά η γλώσσα που συνεννοούνται και συναλλάσσονται είναι τα ελληνικά. Το ντοκιμαντέρ αυτό διαρθρώνεται πώς ακριβώς, κύριε Γκίκα, και πώς θα το δούμε ευρύτερα? Ναι, το ντοκιμαντέρ αποτελείται από 6 αυτοτελή επεισόδια, διάρκειας λίγο πολύ παραπάνω των 10 λεπτών. Ξεκινούν με την επανάσταση ως ατμομηχανή της ιστορίας, καταπιάνονται κατά δεύτερον με το γενικότερο πλαίσιο, μέσα της εποχής δηλαδή. Τρίτον, το τρίτο επεισόδιο καταπιάνεται με το πώς η οικονομική άνοδος επέφερε την πνευματική ακμή, αυτό που είπαμε πριν, στον ελλαδικό χώρο και το πώς άρχισαν οι πρώτες οργανώσεις, με κορυφαία βεβαίως την Φιλική Εταιρεία. Το τέταρτο επεισόδιο καταπιάνεται με το πώς το επαναστατικό ρεύμα κατάφερε να παρασύρει τα εμπόδια που είχε μπροστά του και να γίνει πραγματικότητα. Το πέμπτο επεισόδιο καταπιάνεται με τις συγκρούσεις που αναφέραμε πριν στο εσωτερικό του επαναστατικού στρατοπέδου. Και το έκτο τελευταίο επεισόδιο με τη νίκη της Επανάστασης και τη δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους και βεβαίως τα διδάγματα του 21 στο σήμερα. Να σημειώσουμε τώρα για όσους δεν το γνωρίζουν πως τα επεισόδια του ντοκιμαντέρ έχουν αρχίσει ήδη να προβάλλονται διαδικτυακά στο κανάλι του Κουκουέ στο YouTube. Μέχρι τώρα έχουν ανέβει τα 3 πρώτα επεισόδια, ενώ τα επόμενα θα προβάλλονται κάθε Πέμπτη στις 8 η ώρα, ώρα Ελλάδος. Μάλιστα. Άρα θα έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την... Βεβαίως, και για αυτούς που δεν έχουν δει τα προηγούμενα είναι αναρτημένα και θα έχουν τη δυνατότητα, επισκεπτόμενοι το κανάλι του Κουκουέ στο YouTube, να τα δουν βεβαίως. Μάλιστα. Κύριε Γκίκα, ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία αυτή. Είναι φανερό ότι το τμήμα ιστορίας του Κουκουέ έχει ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να επανέλθουμε. Να είστε καλά. Γιατί η ιστορία μας δείχνει το μέλλον, τον δρόμο προς τα μπρος. Να είστε καλά, κύριε Γκίκα. Καλό μεσημέρι. Καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.